Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλοι μου, το διάλειμμα ήταν μικρό, η εκπομπή πολύ σημαντική για σήμερα και η επιστροφή λοιπόν, όπως σας είπαμε, αφορά την επιστημονική μερίδα η οποία είχε να κάνει με την αντιγύραση και την εμινόπαυση και την ανθρώπαυση φυσικά. Όλα αυτά γίνανε στο Πολιτιστικό Εκπαιδευτικό Κέντρο Κρασά. Λοιπόν, όπως σας είπαμε, είμαστε κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί μαζί σας με την εκπομπή Υγεία και Ευζήν. Και κάθε Τετάρτη στις 5 το απόγευμα, εδώ σας κρατάμε παρέα με θέματα υγείας και ομορφιάς. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως σας υποσχεθήκαμε και προείπαμε, έχουμε ένα θέμα το οποίο αφορά πάντοτε την επιστημονική μερίδα, αισθητική θεραπεία λοιπόν του στόματος και είναι ενάντια στη φθορά του χρόνου η αισθητική αυτή θεραπεία. Καλεσμένη μας εδώ η διακεκριμένη γιατρός οδοντίατρος Μαρία Χατζάκη, γεια σας. Γεια σας και σε εσάς κύριε Πατκάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τη χαρά που μου δίνετε να μιλήσουμε για ένα τόσο νευραλγικό θέμα όπως είναι η διατήρηση και η βελτίωση της υγείας του στόματός μας στην δύσκολη αυτή ηλικία της εμινόπαυσης και της ανδρόπαυσης. Πραγματικά η μερίδα ήταν πάρα πολύ ενημερωμένη, όλοι οι γιατροί, ο κόσμος ήταν πάρα πολύ στην ημερίδα αυτή. Μεταφέρουμε εδώ λοιπόν σήμερα για τους φίλους τηλεθεατές μας όλη την ημερίδα όπως είπαμε, εφόσον κάποιοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν εκεί. Ευκαιρία λοιπόν να δώσουμε κάποιες πληροφορίες στους φίλους τηλεθεατές μας και να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με την πρώτη ερώτηση, η οποία είναι πώς επηρεάζονται τα δόντια μας κατά τη διάρκεια της εμινόπαυσης και της ανδρόπαυσης, κυρία Χατζάκη. Καταρχήν, ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Κρασά και την ομάδα του για την τιμή που μας κάναν να μας προσκαλέσουν να μιλήσουμε σε αυτή την ημερίδα. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ο κόσμος αρκετός, οι απορίες εύλογες και η χαρά των συμμετοχόντων ακόμη πιο μεγάλη. Ναι, κυρία Πετκάκη, δυστυχώς τα δόντια μας γερνούν. Στη διάρκεια της εμινόπαυσης και της ανδρόπαυσης βλέπουμε πάρα πολλές διαφορές. Ας ξεκινήσουμε από τα ούλα. Τα ούλα μας ματώνουν, τα βλέπουμε πιο ειδηματώδη, πολλές φορές αλλάζουν και χρώμα. Πολλές φορές το οστούν, το φατνίο, το οποίο καλύπτεται από τα ούλα, υποχωρεί και αυτό με αποτέλεσμα, πέρα από την ουλίτιδα, να έχουμε συχνά και μια νόσο του περιοδοντίου που λέγεται περιοδοντίτιδα και αυτό δίνει και συχνά όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να έχουμε και κακοσμία και μια κακή εικόνα στόματος. Μάλιστα. Επιπλέον, τα δόντια μας τα βλέπουμε να κυτρινίζουν, να αλλοιώνονται και συχνά να φύρονται από τριγμούς, από κατάγματα, στη διάρκεια της μάσησης, με αποτέλεσμα η εικόνα του στόματος συνολικά να δείχνει γερασμένη. Πραγματικά όλα αυτά που μας είπατε συμβαίνουν στην τρίτη ηλικία και όχι μόνο φυσικά. Σήμερα μας απασχολεί απλά το θέμα της τρίτης ηλικίας και θέλουμε λίγο έτσι να παροτρύνουμε τους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν να φροντίζουν τη στοματική υγεία και την ιατρική αισθητική του στόματος, θα λέγαμε. Πόσο συχνά πρέπει, κυρία Χατζάκη, να επισκεπτόμαστε έναν οδοντίατρο, έστω και ειδικό εξειδικευμένο, ώστε να έχουμε ένα πολύ όμορφο χαμόγελο και μία υγεία στη στοματική μας κοιλότητα? Καταρχήν θα πρέπει να σας πω ότι η πρόοδος της ιατρικής και της οδοντιατρικής είναι τόσο μεγάλη που μπορούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό να άρουμε τη φθορά του χρόνου. Επομένως, δεν μιλάμε πλέον για τρίτη ηλικία. Ναι. Μιλάμε για ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, που συντηρούν τα δόντια τους και αυτούς που δεν τα συντηρούν. Μέσα στα πλαίσια αυτής της συντήρησης, θα πρέπει να επισκεφτόμαστε τον οδοντίατρό μας οπωσδήποτε κάθε εξάμηνο, όπως είναι το οδοντιατρικό πρωτόκολλο. Και εφόσον αυτός επιλέξει και κρίνει ότι πρέπει να μας παραπέμψει σε έναν πιο εξειδικευμένο γιατρό, σε έναν προστατολόγο, έναν οδοντίατρο δηλαδή που ασχολείται με ένα πιο εξειδικευμένο προστατικό, ναι, όπως αυτό των εμφυτευμάτων, σε έναν περιοδοντολόγο για μια περαιτέρω θεραπεία στο περιοδόντιο, στα ούλα μας, ή σε έναν γναθοχειρουργό ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα που ασχολείται με το να κάνει εμφυτεύματα, τότε αντίστοιχη θα είναι και η θεραπευτική αντιμετώπιση που θα έχουμε στο, ναι, στόμα μας. Και πραγματικά εδώ σε αυτό το σημείο, επειδή αναφερόμαστε για θεραπείες, θα ήθελα, συγγνώμη, να μου πείτε, κυρία Χατζάκη,
Πόσες θεραπείες και ποιες θεραπείες θα μπορούσαμε να έχουμε επιλεκτικά ή ειδικά σε ένα εξειδικευμένο γιατρό? Ναι, θα μπορούσαμε να έχουμε πάρα πολλές θεραπείες, θα μπορούσαμε πλήρως να φροντίσουμε το στόμα μας και τα ούλα μας. Οπωσδήποτε, όπως καταλαβαίνετε, θα μιλήσω ενδεικτικά και γενικά, κατά μέσο όρο και όχι εξειδικευμένα φυσικά, ναι, για τον κάθε άνθρωπο. Όσον αφορά τα προβλήματα των δοντιών μας, συνήθως το κομμάτι το οποίο εγώ ασχολούμαι αφορά την εμφάνιση των δοντιών. Όπως σας προείπα, όσο περνούν τα χρόνια, τα δόντια κυτρινίζουν και φθύρονται, σπάν, αλλάζουν σχήμα, μετακινούνται από περιοδοντικά προβλήματα και βεβαίως αυτό μαζί με τις ρητίδες που συνήθως συνοδεύουν όλα τα φαινόμενα των γυρατιών, κάνει το στόμα μας να φαίνεται μικρό, άσχημο, γερασμένο. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτά? Καταρχήν, να κάνουμε μία λεύκανση. Τα κίτρινα δόντια μας να τα κάνουμε πιο λευκά. Εφόσον υπάρχουν πάρα πολλές φθορές στην δομή της αδαμαντίνης μας, να την αποκαταστήσουμε. Πώς? Χρησιμοποιώντας όψεις ρητίνης, ναι, χρησιμοποιώντας όψεις πορσελάνης. Να χρησιμοποιήσουμε έναν οδοντικό νάρθηκα, εφόσον νυχτός. Ναι. Θα πούμε για όλα αυτά μετά, εφόσον τρίζουμε τα δόντια μας. Και εφόσον βέβαια χάσαμε δόντια, να βάλουμε γέφυρες, να βάλουμε εμφυτεύματα ή ό,τι άλλο προτείνει ο θεράπων γιατρός μας, με αποτέλεσμα η στοματική μας χυλότητα να είναι άρτια και υγιής, ώστε όχι μόνο, ναι, να πετυχαίνει να έχουμε μια ωραία εμφάνιση, αλλά να έχουμε και μια καλή μάσηση. Μάλιστα. Πράγμα που είναι απολύτως απαραίτητο για την υγεία μας. Φυσικά, και στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνουμε ένα διαχωρισμό, γιατί μιλήσαμε για διάφορες όψεις. Εδώ μιλάμε για όψεις πορσελάνης και επίσης υπάρχουν οι όψεις ρητίνης. Και ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους, για να καταλάβει λίγο περισσότερο και ο κόσμος, που έγκυται η διαφορά των δύο αυτών όψεων? Ναι, έχει χυθεί πάρα πολύ μεγάλη, πολύ μελάνη στον οδοντιατρικό κόσμο και έχουν γραφτεί πολλά άρθρα, ναι, σε περιοδικά σχετικά με το τι είναι η όψη πορσελάνης και το τι είναι η όψη ρητίνης. Καμία σχέση η μία με την άλλη, ούτε σαν υλικό, ούτε σαν τρόπος κατασκευής, ούτε σαν εφαρμογή. Η όψη ρητίνης είναι μία απλή μέθοδος, mm-hmm, συντηρητική, ναι, στην οποία τροχίζουμε ελάχιστα ή καθόλου τα δόντια, βάζουμε ένα ειδικό υλικό που επαφίεται στην κρίση και στην καλλιτεχνία του οδοντιάτρου και κάνουμε μία ανασύσταση της δομής εξωτερικά των δοντιών. Ναι. Το υλικό, εφόσον γυαλιστεί σωστά, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα. Χρειάζεται μία συντήρηση κάθε εξάμηνο και μία επαναληψιμότητα περίπου στην οκταετία, γιατί όσο βιρτουόζος και όσο καλό είναι το υλικό, έχει φθορά. Ενώ η όψη πορσελάνης, στην οποία βέβαια έχει πάρα πολύ ασχοληθεί και το κομμάτι το εμπορικό της οδοντιατρικής και μας έχουν βγάλει άριστα υλικά, είναι ένα κεραμικό υλικό, ναι, τροχίζουμε ελάχιστα ή καθόλου πάλι το δόντι, συνήθως χρειάζεται ένας πολύ μικρός εκτροχισμός και αποκαθιστούμε την εξωτερική επιφάνεια της ανδαμαντίνης, αλλάζοντας σχήμα, χρώμα, δομή, ναι, και συχνά επιλύοντας και κάποια μικρά ορθοδοντικά προβλήματα, φτιάχνοντας λεπτά φλιδάκια πορσελάνης, τα οποία κολλούμε στην εξωτερική επιφάνεια των δοντιών, έτσι ώστε το χαμόγελο να δείχνει άρτιο, λευκό και υγιές, όπως αυτό που είχαμε στα 18 μας χρόνια. Οι όψεις πορσελάνης είναι κάτι δύσκολο, mm, αριστοτεχνικά, θέλει έναν πολύ εξειδικευμένο γιατρό, αλλά σαφώς δεν θα σταματήσω να λέω ότι είναι η κορονίδα της αισθητικής οδοντιατρικής. Παρ' όλα αυτά, να κάνουμε επίσης το διαχωρισμό ότι οι όψεις πορσελάνης είναι πιο μόνιμες, έχουν κάποιο αρνητικό σε ένα άτομο το οποίο θα αποφασίσει να βάλει στο στόμα του όψεις πορσελάνης. Εφόσον όλα αυτά γίνονται από χέρια ειδικών, δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό. Και εφόσον γίνει με πολύ καλή μελέτη, ναι, και με πολύ συζήτηση εκ μέρους του γιατρού και του ασθενούς, τα πράγματα είναι πάρα πολύ προσεκτημένα στο στόμα. Ναι. Βεβαίως, στην φαρέτρα μας έχουμε πάρα πολλά όπλα. Ναι. Καταρχήν, θα πρέπει να πείσουμε τον ασθενή μας να ακολουθεί ένα πολύ καλό πρωτόκολλο υγιεινής ούτως ή άλλως. Πριν και μετά.
Πάντα. Ναι. Το πρωτόκολλο υγιεινής, είτε έχουμε τα φυσικά μας δόντια, είτε έχουμε τεχνικές εργασίες, mm-hmm. πρέπει να είμαστε τυπικοί και αυστηροί. Το δεύτερο, έχουμε τη δυνατότητα να τον ψυχολογήσουμε. Άλλες αισθητικές απαιτήσεις έχει ο κάθε άνθρωπος. Ηλικιακά, από πλευράς χρώματος επιδερμίδος, από πλευράς δουλειάς. Ναι. Και στη συνέχεια να φτιάξουμε μία κατασκευή στον υπολογιστή, ένα dental imaging ή να φτιάξουμε mock-up σερμαγεία. Ναι. Τι είναι όλα αυτά τα πράγματα? Είναι μία μελέτη του στόματός του, όπου του δείχνουμε στον υπολογιστή το τελικό αποτέλεσμα πώς θα είναι. Και έτσι έχει την ευχέρεια να το δει να και εφόσον χρειαστεί να κάνει και διορθώσεις. Μάλιστα. Δεν σταματάω να λέω ότι βέβαια εμείς είμαστε οι γιατροί αυτοί που θα συμβουλεύσουμε, αλλά η συνεργασία ασθενούς γιατρού είναι αυτό που θα φέρει το σωστό αισθητικό αποτέλεσμα. Πάρα πολύ όμορφα μας τα λέτε και νομίζω ότι έτσι απλά είναι και νομίζω ότι οι περισσότεροι στις μέρες μας επιλέγουν να έχουν ένα όμορφο χαμόγελο και μια υγιεινή καλή του στόματός τους. Παρ' όλα αυτά, πόσες επισκέψεις χρειάζονται ώστε να πετύχουμε αυτό το ποθητό αποτέλεσμα από ένα υπέροχο χαμόγελο και ένα υγιές στόμα? Καλώς ή κακώς, η επιστήμη και η τεχνολογία τρέχει. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε στα χέρια μας μέσα υλικά και μηχανήματα τα οποία πετυχαίνουν σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, πολύ συχνά και σε ένα μόνο ραντεβού, την πλήρη αποκατάσταση του στόματος. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα έχουμε και πάρα πολύ τουρισμό και κόσμο ο οποίος έρχεται να φτιάξει τα δόντια του σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Έχουμε τη χαρά να έχουμε πια ένα ρομποτικό μηχάνημα το οποίο κατασκευάζει γέφυρες, στεφάνες, όψεις, πορσελάνες, ολοκεραμικές σε ένα μόνο ραντεβού. Και αυτό μας δίνει δυνατότητα να ελαχιστοποιήσουμε το χρόνο της θεραπείας στον ασθενή μας. Πραγματικά σε αυτό το σημείο, επειδή αναφερθήκαμε στο ένα ραντεβού, στα τόσα πολλά πλεονεκτήματα που έχει αυτό το μηχάνημα, ήρθε η ώρα νομίζω να εξηγήσουμε και στους φίλους τηλεθεατές τι ακριβώς είναι αυτό το ρομποτικό μηχάνημα και σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα να περάσει και κάποιο ενημερωτικό βίντεο το οποίο θα δώσει και περισσότερες εξηγήσεις στους φίλους που μας παρακολουθούν, κυρία Χατζάκη. Λοιπόν, το ρομποτικό μηχάνημα τι κάνει στην οδοντιατρική, για να τα πούμε απλά και καθαρά. Το ρομποτικό μηχάνημα είναι αυτό που ως ένα σημείο υποκαθιστά τον οδοντοτεχνίτη. Φυσικά δεν τον καταργεί, οι καλοί οδοντεχνίτες είναι πάντα οι καλύτεροι συνεργάτες μας, αλλά κάνει τη δουλειά μας πολύ πιο εύκολη. Τι κάνει? Αφού τροχίσουμε το δόντι για να κάνουμε μία γέφυρα, μία στεφάνη, ένα βενίρ μπροστά, δηλαδή μία όψη πορσελάνης, σκανάρουμε με ένα ειδικό σκάνερ που έχουμε στην οθόνη του υπολογιστή μας την οδοντική κοιλότητα πάνω και κάτω, δηλαδή τον τρόπο που κλείνουμε τους ανταγωνιστές, τα δόντια της αντίστοιχης σύστοιχης γνάφου και το δόντι το οποίο έχουμε τροχίσει, για να έχουμε πλήρη ανάλυση των δεδομένων στον υπολογιστή. Στη συνέχεια, ο υπολογιστής μας δίνει μία αισθητική πρόταση για όλες αυτές τις δουλειές που αναφέραμε, γέφυρα, πορσελάνη ή όψη, την οποία εμείς επεξεργαζόμαστε όπως θα επεξεργαζόμασταν στον κοινό υπολογιστή μας. Αυτό έχουμε τη δυνατότητα να το δείξουμε στον ασθενή μας, ο οποίος κάθεται στην καρέκλα, γιατί η όλη διεργασία, δίπλα και μαζί μας, η όλη διεργασία δεν ξεπερνάει τα 10 λεπτά, και εφόσον συμφωνεί σε έναν πάρα πολύ εξαιρετικής ποιότητας κύβο πορσελάνης διαφόρων χρωμάτων, τον οποίο βάζουμε σε ένα 3D τόρνο, ειδικό τόρνο που κόβει πορσελάνη, δίνουμε εντολή, κόβεται αυτή η κατασκευή που έχουμε σχεδιάσει, ο συνολικός χρόνος για την κοπή είναι γύρω στα 10 λεπτά με ένα τέταρτο και στη συνέχεια, αφού γυαλιστεί, μπαίνει στο στόμα του ασθενούς. Η όλη διεργασία δεν διαρκεί περισσότερο από μία ώρα. Όσο δε για το θέμα των ούλων του, εφόσον υπάρχει πρόβλημα στα ούλα και πρέπει να φτιάξουμε την κατασκευή με μια γραμμή ούλων ή με ένα οποιοδήποτε άλλο λόγο για τον οποίο πρέπει να έχουμε αιμόσταση ή οτιδήποτε άλλο για να σκανάρουμε, υπάρχει το λέιζερ των μαλακών ιστών που σκοπό έχει είτε την αιμόσταση είτε την καλύτερη εμφάνιση των ούλων μας. Δηλαδή, σκανάρουμε,
κόβουμε, κατασκευάζουμε και κολλάμε την οποιαδήποτε προσθετική δουλειά μας επιτρέπει να κάνουμε το μηχάνημα, ναι, δηλαδή σχεδόν όλες, μέσα σε μία ώρα. Και με απόλυτη ακρίβεια, φαντάζομαι, κυρία Χατζάκη, δεν υπάρχει πρόβλημα πλέον ακρίβειας να τοποθετηθεί σωστά. Τα πλεονεκτήματα του ρομποτικού μηχανήματος, κυρία Πετκάκη, είναι πάρα πολλά. Ναι. Πρώτον είναι η ακρίβεια. Ναι. Δεύτερον, ο χρόνος το κυριότερο. Ο χρόνος. Δεύτερον είναι η συνεργασία, γιατί βλέπει στην οθόνη ο ασθενής ακριβώς τι θα του κάνουμε. Ναι. Τρίτον είναι ότι δεν έχουμε προβλήματα δυσανεξίας και τάσεων εμέτου, γιατί δεν έχουμε τα παλιά μέτρα, ναι, τα οποία δημιουργούσαν πολλά προβλήματα στον ασθενή. Τέταρτον, έχουμε ολοκεραμικές αποκαταστάσεις. Δεν κόβουμε μέταλλα. Δεν υπάρχουν πια μέταλλα στο στόμα. Υπάρχουν μόνο πορσελάνη. Υπάρχουν μόνο ολοκεραμική, ναι, πορσελάνη, ναι, η οποία, με τα τελειότερα αισθητικά και λειτουργικά υλικά, τα οποία μας δίνουν πάρα πολύ ωραίο φινίρισμα στα ούλα και καθόλου γκριζάρισμα σε αυτά. Μάλιστα. Έχουμε μόνο πλεονεκτήματα, ναι, στο ολοκεραμικό. Πραγματικά θα έλεγα ότι μας αφήνεται έκπληκτους με τους τρόπους που έχει εξελιχθεί η επιστήμη και θα έλεγα ότι είναι ό,τι πρωτοποριακό και δεν μπορώ να πω πλέον ότι συμβατή μέθοδος είναι ό,τι καλύτερο. Εάν κάποιος θέλει να κάνει ένα γρήγορο και καλό αποτέλεσμα μιας ιατρικής αισθητικής θεραπείας στο στόμα του, είναι ό,τι πιο νέας τεχνολογίας και σωστό θα λέγαμε. Όχι μόνο αυτό, αλλά το ρομποτικό μηχάνημα πλέον έχει εφαρμογή και στα εμφυτεύματα. Και στα εμφυτεύματα. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι κόβουμε με το ρομποτικό έναν άρθηκα, ναι, όπου με διάφορες μεθόδους και ακτινογραφίες και dental scan έχουμε δει ποιες είναι οι θέσεις που πρέπει να βάλουμε τα εμφυτεύματα ανάλογα με την ποιότητα του οστού. Κάνουμε τον τρυπανισμό και βάζουμε τα εμφυτεύματα, mm-hmm, και μέσα σε πολύ λίγη ώρα, ναι, ανάλογα με το τι εμφυτεύματα θέλουμε να κάνουμε, άμεσης φόρτισης ή έμεσης, δηλαδή αμέσως να βάλουμε τα δόντια ή να τα βάλουμε μετά από 3 μήνες, με το ρομποτικό μηχάνημα σκανάρουμε και βάζουμε την προσθετική αποκατάσταση του εμφυτεύματος σε ένα μόνο ραντεβού. Δηλαδή μας βοηθάει και στο θεραπευτικό μας πλάνο, αλλά και στην προσθετική μας αποκατάσταση και στην περίπτωση των εμφυτευμάτων. Πραγματικά πολύ αξιόλογη είναι η όλη διαδικασία αυτή και νομίζω ότι η εκπομπή σήμερα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ο κόσμος όμως, διαβάζοντας κάτι, κυρία Χατζάκη, θα ήθελα να μου απαντήσετε αν είναι όντως σωστό αυτό που διάβασα, ότι έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και το θέμα το ότι αντί να κάνουμε μία ένεση για να κάνουμε μία νάρκωση στον ασθενή, έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ και όλα αυτά, οπότε δεν χρειάζονται και αυτού του είδους οι αναισθησίες. Θα έλεγα ότι και στο θέμα της αναισθησιολογίας, ναι, ανάλογα με το τι προτείνει και το τι δουλειά έχει να κάνει, ναι, ο κάθε οδοντίατρος, μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα πράγματα. Ναι. Πούμε, χρησιμοποιούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό την ηλεκτρονική αναισθησία. Ακριβώς, να μας πείτε κάτι. Η οποία ηλεκτρονική αναισθησία ουσιαστικά είναι μία αναισθητοποίηση με πάρα πολύ μικρή δράση του αναισθητικού φαρμάκου ακριβώς για την ώρα που θέλουμε να κάνουμε, ναι, τη δουλειά μας. Δεν πονάει ο ασθενής μας, ούτε την ώρα της έγχυσης του αναισθητικού, ούτε στη διάρκεια της θεραπείας φυσικά, και το κυριότερο δεν έχει αυτό το μούδιασμα για πάρα πολλή ώρα μετά που τον αποσπά, ναι, από τη δραστηριότητά του, ναι, και οπωσδήποτε είναι πάρα είναι πολύ αντιστητικό και έχει τον κίνδυνο να δαγκώσει, ναι, το μάγουλό του. Η ηλεκτρονική αναισθησία νομίζω ότι πλέον μπήκε αρκετά στη ζωή μας, στην καθημερινή, στην οδοντιατρική δικιά μας τουλάχιστον, ναι, πράξη. Πολύ ωραία τα νέα που μας φέρνετε από το χώρο της ιατρικής σήμερα. Πραγματικά η μερίδα η οποία έγινε και αφορούσε και αυτό το θέμα, πώς διαχειριζόμαστε δηλαδή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην τρίτη ηλικία τη φθορά του χρόνου, είναι ότι πιο σημαντικό έχουμε να κάνουμε ένα δώρο στον εαυτό μας. Αν μπορούμε να το κάνουμε, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Και πραγματικά από ποια ηλικία θα μπορούσε κάποιος να ασχοληθεί με το θέμα αυτό? Υπάρχουν κάποια όρια, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί? Όρια και περιορισμοί σαφώς δεν υπάρχουν. Ανάλογα με το πρόβλημα του κάθε ανθρώπου, πρέπει να ασχοληθεί με την εμφάνιση και την υγεία των δοντιών του. Ουσιαστικά πρέπει τα παιδιά μας από πολύ μικρή ηλικία, όταν ακόμη είναι στο μεικτό φραγμό, να τα φέρουμε σε επαφή και να εξοικειωθούν με τον οδοντίατρο, να τους μάθει ακριβώς πώς είναι το πρωτόκολλο της σωστής υγιεινής και βουρτσίσματος και να το κάνουν ένα κανόνα στη ζωή τους, ναι, ότι κάθε 6 μήνες πρέπει να βλέπουν τον οδοντίατρό τους. Εφόσον έχουν προβλήματα, πρέπει να τα παραπέμψουμε σε έναν ορθοδοντικό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η νέα γενιά των Ελληνόπουλων έχει πάρα πολύ σωστά δομημένα δόντια, χωρίς σχεδόν καθόλου τεριδόνα. Νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι κάναν απίστευτες προσπάθειες στο να ενημερώσουν και να πείσουν τους ασθενείς τους σε αυτό.
Αισθητικές παρεμβάσεις όμως, λευκάνσεις, εφυτεύματα και όλα αυτά τα διορθωτικά, καλό είναι να τα κάνουμε αφού έχει συμπληρωθεί το 18ο έτος της ηλικίας, ναι, και όχι πριν, για να μην φτάσουμε στο σημείο της υπερβολής. Μάλιστα. Άλλωστε, ναι, θα σας πω και το εξής, το πράγμα το οποίο είναι πεποίθησή μου και νομίζω πεποίθηση όλων των ανθρώπων που ασχολούνται με το αντικείμενο, ότι σωστά αισθητικό στόμα είναι το άρτια δομημένο στόμα. Αυτό που ταιριάζει στο χρώμα της επιδερμίδας μας, στην ηλικία μας, στη δουλειά μας, και κανένας δεν καταλαβαίνει ότι αυτό είναι κάτι ξένο ή πρόσθετο, αλλά είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τα χείλη μας και τη δομή του προσώπου μας. Έχετε δίκιο και πιστεύω ότι πάντοτε πρέπει να μην υπερβαίνουμε κάποια όρια και να μην θέλουμε το χολιγουτιανό, θα έλεγα, χαμόγελο πολλές φορές που δεν ταιριάζει στον οποιοδήποτε ανάλογα με τη δουλειά του και την προσωπικότητά του. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις οι οποίες θεωρούνται από ένα σπάσιμο δοντιού, ένα παιδάκι, ένας έφηβος. Στην περίπτωση αυτή εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορεί να διαχειριστεί ένας γονιός το θέμα αυτό? Μα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι και σωστό να αποκαθιστούμε το δόντι του παιδιού. Υπάρχουν ειδικά υλικά για αυτή, ναι, την ηλικία. Δυστυχώς έχουμε πολλά κατάγματα, ειδικά σε αγοράκια, στο σχολείο, στη διάρκεια του αθλητισμού, ή επειδή είναι ζωηρά, ναι, την ώρα που παλεύουν και παίζουν. Υπάρχουν ειδικά υλικά που κάνουμε την αποκατάσταση των δοντιών και δεν φαίνεται τίποτε. Και βέβαια, πάντα το λέω, ότι στα παιδάκια τα οποία έχουν έντονες αθλητικές δραστηριότητες, πρέπει να υπάρχει ένας συνάρθικας να προστατεύει τα δόντια. Είναι, ναι, απαραίτητο. Βεβαίως αποκαθιστούμε την δομή των δοντιών στα παιδιά σε κάθε ηλικία. Πρέπει ο έφηβος να έχει μια πάρα πολύ καλή ψυχολογία. Σίγουρα. Άλλο αυτό και άλλο να μας ζητήσει, ναι, μια έφηβος στα 14 χρόνια της επειδή θεωρεί ότι έχει κίτρινα δόντια να της κάνουμε λεύκανση. Εκεί θα πούμε όχι, θα της πούμε θα περιμένεις, θα μεγαλώσεις και μετά εδώ είμαστε εμείς, θα σου κάνουμε ό,τι θες. Αλλά αν έχει σφασμένα δόντια, σαφώς θα τις θα φτιάξουμε. Και φυσικά θα λέγαμε ότι στις ηλικίες αυτές καλό είναι, και εσείς είστε ειδικοί, εγώ απλά το λέω από τη δική μου εμπειρία, ότι ο καφές, το κρασί, το τσιγάρο, όλα αυτά είναι αναστατικοί παράγοντες για να έχουμε ένα υπέροχο χαμόγελο και μια φυσική όψη των δοντιών. Πιστεύετε ότι κάποια πράγματα πρέπει στην καθημερινότητά μας να τα τηρούμε? Να τα τηρούμε, να τα περιορίσουμε γενικότερα αυτά που προαναφέρατε, ναι, ειδικά ο καπνός δεν πρέπει να υπάρχει στη ζωή, ναι, μας. Έχει γίνει ατέλειωτη καμπάνια γι' αυτό. Ο καφές να είναι σαφώς περιορισμένος, το κρασί περιορισμένο. Όλα όταν τα κάνουμε με μέτρο, ναι, σαφώς βοηθούν στην καλή μας διάθεση. Αλλά όταν κάνουμε κατάχρηση, ναι, βεβαίως λεκιάζουν και τα δόντια μας. Φυσικά. Εγώ θα ήθελα να επανέλθουμε να κάνουμε έτσι ένα κύκλο στο κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής και να ζητήσω να μου πείτε την εμπειρία σας από την επιστημονική αυτή ημερίδα η οποία είχε γίνει και μεταφέρουμε σήμερα εδώ. Είχε ανταπόκριση ο κόσμος? Πιστεύετε ότι σαν ομιλήτρια στην ημερίδα αυτή είδατε ενδιαφέρον και ερωτήσεις από τον κόσμο? Είδα πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολλές ερωτήσεις. Εκτός από μιλήτρια ήμουν φυσικά και ακροάτρια. Κάλυψα πολλές δικές μου απορίες, ναι, σχετικά πώς θα κάνω τη διαχείριση των διαφόρων προβλημάτων που θα έχω ή έχω σε αυτή την ηλικία. Ο κόσμος διψάει για σωστή ενημέρωση. Ναι. Υπήρχε πάρα πολύ καλή ανταπόκριση και από άντρες και από γυναίκες και νομίζω ότι ήταν κάτι που έλειπε και ο κύριος Κρασάς κάλυψε ένα κενό το οποίο έλυσε πάρα πολλές απορίες. Φυσικά, και δικές μου βεβαίως. Ναι. Και νομίζω ότι κάθε χρονιά θα έχουμε τη χαρά να έχουμε τέτοιου είδους ενημερωτικές ημερίδες ιατρικού περιεχομένου και χαρά μας θα τη μεταφέρουμε εμείς από την εκπομπή μου μέσα, από ό,τι μπορούμε να κάνουμε για τους φίλους τηλεθεατές μας. Κυρία Χατζάκη, δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή παρουσίασή σας στην εκπομπή μου. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Είναι χαρά για μας να προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο, ναι, και να του δίνουμε τις σωστές συμβουλές για να αποφεύγει λάθη που θα αποβούν μοιραία ίσως για την υγεία του στόματός του και τη γενικότερη υγεία. Ακριβώς. Και εγώ δεσμεύω εσάς σε μια επόμενη εκπομπή μου να σκεφτούμε ένα θέμα ή, επειδή δίνουμε τηλέφωνα της εκπομπής και email της εκπομπής, οι φίλοι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν να μας δώσουν τις απορίες και τις ερωτήσεις και εδώ είμαστε να απαντήσουμε οτιδήποτε θέμα τους απασχολεί. Και πάλι θα σας ευχαριστήσω και θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή, φίλοι τηλεθεατές, ευχόμενοι μαζί μας να περνάτε πάντοτε όμορφα, να φροντίζετε την υγεία σας και εμείς είμαστε εδώ να λύνουμε τις απορίες σας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε καλά. Γεια σας.